Η Διάδημα είναι μια εταιρεία που έχει καταξιωθεί στο χώρο, όχι μόνο στην περιοχή μας, όχι μόνο πανελλαδικά, αλλά θα έλεγα και σε διεθνές επίπεδο. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία και οι κινήσεις οι οποίες έχει κάνει την καθιστούν ένα σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια η οποία όλο αυτό το διάστημα εξελίχθηκε και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους αυτοδιοικητικούς που την ταξίδεψαν και την έφεσαν μέχρι εκεί, οφείλουμε και εμείς να την ταξιδέψουμε κάπως παραπάνω. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια και με αφορμή και τη νέα προγραμματική περίοδο θα προσπαθήσουμε με καινοτόμες δράσεις, με την εξέλιξη της κομποστοποίησης πιθανών ή της εκμετάλλευσης των υπολοιμμάτων των σκουπιδιών από όλη αυτή τη διαδικασία και του ανοίγματος του ορίζοντα σε σχέση με την εταιρεία, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τις αποδώσουμε τις καινούργιες προοπτικές που μπορεί να έχει σε αυτό το χώρο, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα σε όλα υπάρχουν και τα προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα που πρέπει να σας πω, κύριε Πλακεντά, που μας απασχόλησε και προεκλογικά εδώ στην Καστοριά, ήταν το τι χρωστάν οι Δήμοι στην Διαδημά. Με έναν Δήμο εδώ στην Καστοριά, τον Δήμο της Καστοριάς, να είναι απίστευτα τα ποσά τα οποία οφείλει στην Διαδημά. Και υπάρχει τώρα, με τη θέση που έχει από χθες και ο κύριος Κορεντζίδης, τη θέση του Αντιπροέδρου, να δούμε πώς θα διαχειριστεί και ο ίδιος αλλά και όλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα χρέη των Δήμων προς την Διάδημα. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχει ήδη έγγραφο προς τον Δήμο της Καστοριάς από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με το οποίο ενημερώνει ότι θα δεσμευτούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ λόγω των χρεών του Δήμου Καστοριάς προς την Διάδημα. Τι θα γίνει με αυτές τις υποθέσεις? Κοιτάξτε. Σαφώς και το πρόβλημα είναι υπαρκτό, ναι. Και μάλιστα είναι και πολύ μεγάλο για κάποιους δήμους, καλή ώρα με βάση αυτά τα οποία είπατε, ναι. Και με άλλους δήμους, ναι. Όταν θα έχω την πλήρη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες για τα οικονομικά δεδομένα, θα μπορούμε σίγουρα να μιλήσουμε με περισσότερα, αν θέλετε, στοιχεία και με καλύτερες εναλλακτικές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι με καλή διάθεση ήδη ο καλός φίλος ο Γιάννης ο Κορετζίδης, έχουμε κουβεντιάσει κατηδίαν το πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, και σε επίπεδο πλέον και με τη θεσμική θέση τη δική μου και τη δική του το επόμενο διάστημα, αλλά και με την συζήτηση η οποία θα γίνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα ληφθεί τέτοια μέρημνα ώστε να μπορέσουμε να είμαστε το δυνατόν πιο υποστηρικτικοί σε αυτή την προσπάθεια που θα γίνει και από πλευράς του Δήμου, προκειμένου να καλυφθεί αυτός ο χαμένος χρόνος. Mm-hmm. Είναι όμως πασιφανές ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν μπορεί να κουβουλώνονται άλλο τέτοιου είδους. Και να πληρωθεί. Και κάποιος πρέπει να το πληρώσει αυτό. Ναι, ξαναλέω και πάλι, δεν μπορεί τέτοιου είδους προβλήματα να μπαίνουν κάτω από το χαλί, γιατί δημιουργούν τεράστιο φράγμα και εμπόδιο μετά, στο οποίο θα σκοντάψουμε. Και σε αυτό το επίπεδο είμαστε αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξουν οι παρεμβάσεις εκείνες που, ναι, μεν θα πληρωθεί η συγκεκριμένη οφειλή, θα γίνει όμως με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί και ο Δήμος να έχει την άνεση να μπορεί να κινηθεί ανάλογα. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο αυτή την ώρα, κύριε Πλακεντά, εδώ στην Καστοριά, είναι εάν η Διαδημά θα προχωρήσει σε αυτό που γράφει το περίφημο χαρτί, το έγγραφο, στην κατάσχεση ουσιαστικά μέσω του ανταποδοτικού της ΔΕΗ ποσού άνω το 1 εκατομμυρίου, ή αν, εντάξει, θα παγώσετε αυτήν την οι απόφαση. Οι εταιρείες έχουν συνέχεια, έτσι. Και θα ήταν αυθαιρεσία αν εγώ σήμερα από την θέση και μόνο με τη θέση του Προέδρου, ναι, θα σας έλεγα ποια ακριβώς θα είναι η κίνηση η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα. Υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν στελέχη στην εταιρεία. Ξαναλέω και πάλι, αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ναι, είναι ότι τίποτε δεν θα γίνει βία, θα γίνει με βάση τα συμφέροντα που πρέπει να προασπίσουμε για την εταιρεία ώστε να είναι βιώσιμη και λειτουργική, αλλά ταυτόχρονα χωρίς να εμποδίζει την αναπτυξιακή και την οικονομική πραγματικότητα που μπορεί να έχει ο Δήμος Καστοριάς. Μάλιστα. Για να φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα, καταλαβαίνω ότι θέλετε πρώτα και την ενημέρωση για να δείτε τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, ναι, και το τι θα μπορούσα αυθαίρετα να πω. Και δεν μπορείτε μόνο σαν πρόεδρος ακριβώς να εκφράσετε μια άποψη για το πώς
θα μπορούν οι Δήμοι να αποπληρώσουν αυτά τα ποσά ή σε τι ενέργειες θα προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Λογικά όμως θα είναι από τα πρώτα θέματα των συνεδριάσεων σας. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω αν αυτό είναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Οπότε θα έχουμε. Θα έχουμε πολύ σύντομα νέα. Είμαστε καν ώρες, δεν έχουμε συμπληρώσει καν ημέρα από τη θεσινή εκλογή. Είστε κάποιες ώρες ακριβώς. Στο θέμα της ανακύκλωσης, πόσο δυναμικά θα προχωρήσει η Διαδημά ή πόσο μπορεί να προχωρήσει η οικολογική, θα λέγαμε, συνείδηση και ειδικά στα νέα παιδιά φαίνεται ότι είναι αξιοσημείωτη. Οι μεγαλύτεροι το σκουπίδι θα συνεχίσουμε να το ρίχνουμε κάτω ακόμη και αν υπάρχει ο κάδος δίπλα μας. Ναι, ή στον οποιοδήποτε όμως κάδο μπορεί να ρίξουμε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, είναι στο χέρι μας εκείνη την στιγμή, στην καλύτερη περίπτωση. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η νοοτροπία όμως που περιγράψατε να αλλάξει. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική σε όλο αυτό το project που λέγεται ανακύκλωση, ήδη τα στελέχη της επιχείρησης έχουν προχωρήσει σε μια οργανωμένη δουλειά που έχει σχέση και εφαρμόζεται ήδη. Πάμε στη μετεξέλιξη της αυτή που είναι οι καφέ κάδοι, οι οποίοι νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν συνείδηση για να μπορέσουμε, ξεκινώντας από τα μικρότερα παιδιά και την παιδεία που πρέπει να περάσουμε σε αυτά, να μπορέσουμε να το κάνουμε συνήθεια και καθημερινό τρόπο σκέψης και λειτουργίας. Και αυτό που πρέπει να σας πω, το οποίο νομίζω το ανέφερα και στην αρχή, με αφορμή και τη νέα προγραμματική περίοδο η οποία έρχεται και τις ευκαιρίες που δίνει η χρηματοδότηση που μπορούμε να έχουμε από το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα 21-27, θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε προκειμένου καινοτόμες δράσεις, ιδέες και πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται ήδη σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου να μπορέσουν να γίνουν πράξη και στη δική μας την περιοχή. Σας θυμίζω ότι η Διάδημα, η οποία 25 χρόνια πριν που δημιουργήθηκε, ήταν από μόνη της μια επανάσταση, αυτή η διαδημοτική συνεργασία που σήμερα έχει εξασφαλίσει μια ειρήνη στο συγκεκριμένο κομμάτι στην δική μας περιφέρεια, όταν σε άλλες περιφέρειες αντίστοιχοι φόσδα ψάχνονται για το πώς θα λειτουργήσουν, η χώρα μας συνεχίζει εξαιτίας αυτών της διαμάχης που υπάρχει ανάμεσα σε διάφορες περιοχές της χώρας, να πληρώνει πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απώλεια πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα για την παρουσία ανεξέλεγκτων χωματερών. Σας θυμίζω ότι η Δυτική Μακεδονία, με βάση τις έρευνες του Υπουργείου, είναι η περιφέρεια με τις λιγότερες ανεξέλεγκτες χωματερές. Και γι' αυτό, επειδή είναι και από τις πρώτες εταιρείες που δημιουργήθηκαν πανελλαδικά, η Διαδημά προσφέρει και τεχνογνωσία. Και γι' αυτό ίσως και πολλές περιοχές θέλουν να φέρουν τα σκουπίδια τους επίσης στην Δυτική Μακεδονία. Ήδη σας θυμίζω ότι διαχειριζόμαστε τα σκουπίδια του Δήμου της Βέρειας. Ήδη ξεκίνησαν και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για να ξεκινήσει και η διαχείριση των απορριμμάτων του Αιγείου. Και υπάρχει μια συζήτηση ανοιχτή ακόμη, δεν ξέρω που θα καταλήξει, είναι και αυτά μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης που πρέπει να κάνουμε, για την διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού της Λευκάδας. Από όλα αυτά, σίγουρα, κύριε Πλαγιαντά, κερδίζει η Διαδημά. Πώς μπορεί να φτάσει και με την ανακύκλωση που όπως θα την επεκτείνετε και τα λοιπά και θα την εφαρμόσετε. Πώς αυτό το κέρδος μπορεί να προχωρήσει και να το δει και ορατό και ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς και της Κοζάνης και της Μόρινας. Όταν υπάρχει κέρδος στη Διάδημα, υπάρχει καλή πρακτική στη Διάδημα, αυτό ακουμπάει και στους Δήμους οι οποίοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας, έτσι. Βέβαια. Μιλάμε για μια ανώνυμη εταιρεία. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, μέσα στον προβληματισμό μας, μέσα στο πλάνο δράσης που έχουμε να χαράξουμε από εδώ και πέρα, νομίζω ότι είναι και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο έχετε βάλει ήδη. Για το πώς αυτό δηλαδή θα φτάσει έμπρακτα και οικονομικά να το νιώσει ο πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Λοιπόν, μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όσο το δυνατό συντομότερα. Τώρα, ωραία, κύριε Πλακεντά, είστε και δήμαρχος Εορδέας από τη γειτονική μας, από το Λεμαϊδα. Στη γειτονική μας, μάλιστα, από το Λεμαϊδα. Πρόσφατα είχαμε το θέμα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Σύρεγγας Κλεισούρας. Ένα θέμα που μας απασχόλησε, είδαμε τι έγινε εκεί, είδαμε και τους προβληματισμούς και την ψήφο ορισμένων παρατάξεων, του κ. Καρυπίδη, της κ. Ζεμπελιάδου, είδαμε το όχι για να μην είναι ομόφωνη απόφαση και από σύμβουλο πρώην νομάρχη της Φλόρινας. Για σας πώς έχει αυτό το θέμα? Εγώ θα σας θυμίσω ότι στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, υπήρξε η αποστολή από μέρους μου μια επιστολή, γιατί την ίδια ώρα θα το έκανα διαζώσεις, αλλά την ίδια ώρα συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, της Πτολεμαϊδας, της Ορδέας. Εκεί λοιπόν απέστειλα μια επιστολή που κοινοποιήθηκε στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, στον κύριο Σαββόπουλο σαν εισηγητή, και στον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Τσιουμαρή, με την οποία ζητούσα την ενίσχυση του θέματος, με την έννοια πια ότι ο Δήμος Ορδέας το έχει ως διαχρονικό αίτημα όλα αυτά τα χρόνια και οι πολίτες της περιοχής. Ζητούσαμε λοιπόν να συνενέσουν και ζητούσα την ομόφωνη ψήφιση του θέματος. Ναι. Το λέει συγκεκριμένα η επιστολή. Κύριε Πλακέτα, δόθηκε... δεν ήρθε τελικά ομόφωνη λόγω του ότι υπήρξε αυτό το όχι από, ναι, από ένα σύμβολο. Νομίζω ότι κακώς δεν πέρασε ομόφωνα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και θα πρέπει να το απαντήσουν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το συγκεκριμένο έργο μπαίνει κατά την παράθεση με άλλα έργα. Ναι, ή σε σύγκριση με άλλα. Το κάθε έργο έχει την αναγκαιότητά του και την αξία του. Το κάθε έργο εξυπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Εγώ στην επιστολή μου μέσα έλεγα ποια πράγματα εξυπηρετεί η Σύρεγγα της Κλεισούρας. Έτσι ενώνει δύο νομούς, ενώνει δύο περιοχές, δύο κουλτούρες. Δύο κόσμους. Δίνει, έτσι, δίνει προσβασιμότητα σε έναν ορεινό όγκο που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στο να υπάρξει αυτό, και δίνει προσβασιμότητα και αξία και στον πυλώνα της υγείας που έχουμε στην περιοχή, που για μας είναι το Ποδοσάκι νοσοκομείο, με προσβασιμότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε κάθε πολίτη της περιφερειακής. Σχεδόν στο μισό χρόνο, νομίζω, αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία. Έτσι, στο μισό χρόνο θα γίνει αυτή η διαδρομή. Άρα λοιπόν, την ψήφο του Λευκού την κατανοήσατε, την καταλάβατε? Γιατί εμείς εδώ στην Καστοριά μην με βάζετε να σχολιάσω ψήφους άλλων και μάλιστα ανθρώπων με τους οποίους συνεργάστηκα και τέλος πάντων υπηρετούν ένα θεσμό τον οποίο για πάρα πολλά χρόνια υπηρέτησα κι εγώ. Το σέβομαι πραγματικά, αλλά όντως συμφωνούμε σε αυτό που μπήκε. Το τούνελ της Κλεισούρας μπήκε σε σύγκριση με άλλα έργα της Καστοριάς. Μπήκε, ας πούμε, θέλετε τούνελ ή θέλετε αεροδρόμιο, θέλετε τούνελ ή θέλετε αέριο. Ναι, όχι, νομίζω, θέλουμε νομίζω το ότι, τούνελ για να έρχεται ότι... από το Λεμαδιώτης εύκολα στο αεροδρόμιο. Νομίζω ότι, ξαναλέω και πάλι, είναι για να μιλήσουμε με μαθηματικούς όρους, ναι, συνεπάγεται και αντιστρόφως η ωφέλεια στο συγκεκριμένο πράγμα. Uh-huh. Δηλαδή, και η Κοζάνη και η Ορδέα θα είχε να επωφεληθεί από αυτή τη διασύνδεση, και η Καστοριά επίσης θα είχε να επωφεληθεί. Άλλωστε μιλάμε για δύο περιοχές που παραδοσιακά και σχέση έχουν μεταξύ τους και δεσμούς δυνατούς, μας ενώνουν πράγματα όπως η Γούνα, μας ενώνουν πράγματα όπως ο τουρισμός, μας ενώνουν μια σειρά από θρησκευτικές αξίες. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα ενδυναμωνόταν αν υπήρχε σήμερα και λειτουργούσε η Σύρεγγα της Κλεισούρας. Πιστεύετε όμως ότι θα γίνει πραγματικά, δηλαδή η απόφαση πάρθηκε, το χρονοδιάγραμμα φαίνεται να... Νομίζω ότι επαφίεται στην καλή πρακτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς των δύο περιοχών. Ο Περιφερειάρχης κατά κύριο λόγο και η παρέμβασή του στα Υπουργεία της Αθήνας, και όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε ο καθένας την ευθύνη από το θεσμικό του ρόλο, να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε, να το υπερασπιστούμε και να το διεκδικήσουμε. Γιατί ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, παρακολουθώντας την πολιτική ζωή του τόπου, τίποτα δεν σου χαρίζουν, ούτε κανένα θα σου πει σου φτιάχνω κάτι χωρίς να το ζητήσεις. Και μάλιστα να το ζητήσεις με τον τρόπο που πρέπει, με υπευθυνότητα, κατανόηση, προγραμματισμό, αλλά μέσα από μια διαδικασία η οποία θα έχει στο βάθος αυτού του τούνελ, για να μιλήσουμε, ναι, και με τους όρους που την ορολογία που χρησιμοποιείται του έργου, λοιπόν, στο βάθος του τούνελ να υπάρχει η ωφέλεια του πολίτη. Μάλιστα. Κύριε Πλακέτα, μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό. Γιατί από το 1990 έπρεπε να φτάσουμε 2019 σε αυτή την απόφαση που πάρθηκε πριν λίγες μέρες? Τι ήταν αυτό που
εμπόδιζε αυτό το έργο στην κατασκευή? Νομίζω ότι κάποιοι πολέμησαν και πολεμούν αυτό το έργο. Μάλιστα. Και αυτός είναι και ο λόγος που τόσο καιρό δεν... Οι οποίοι βρίσκονται εντός Κοζάνης, εκτός Κοζάνης, πού είναι αυτό? Ένθεν και κήθεν, ποτέ σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μία η αιτία. Είναι πάντα, πώς να πω, πολλαπλή η ευθύνη. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν το συγκεκριμένο έργο και μέσα από την Καστοριά, ας πούμε? Ορίστε. Πιστεύετε ότι, πιστεύετε ότι υπήρξαν άνθρωποι και μέσα από την Καστοριά που δεν ήθελαν αυτό το έργο? Κοιτάξτε, πολλές φορές δεν φτάνει να το θέλεις ή να μην το θέλεις. Φτάνει και με ποιον τρόπο το διεκδικείς. Ή με ποιον τρόπο, τέλος πάντων, το βάζεις στο τραπέζι, το συζητήσω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι ίσως να μην διεκδίκησαν όπως θα έπρεπε στο παρελθόν άνθρωποι από την Καστοριά το συγκεκριμένο έργο. Δεν λέω αυτό ακριβώς. Αν το ερμηνεύετε έτσι, τι να σας πω. Ξαναλέω και πάλι. Υπάρχουν ευθύνες. Τώρα, οι ευθύνες ποτέ δεν είναι ενός. Έτσι. Είναι συνολικά όλων μας. Μάλιστα. Όλων όσων πρωταγωνιστούμε, τέλος πάντων, όλο αυτό το διάστημα στην διαδικασία αυτού που λέγεται δημόσια ζωή. Κατάλαβα. Του τόπου. Ωραία. Κύριε Πλαγκεντά, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα και θα τα λέμε μάλλον και συχνά. Για να κάνουμε και πράξη την σύνδεσή μας με την Πτολεμαϊδα και μέσα από το τούνελ που έρχεται για τα επόμενα χρόνια. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Άλλωστε είναι απαραίτητο να υπάρχει περιφερειακή συνείδηση. Ξαναλέω και πάλι, σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι μας έχουμε να κερδίσουμε από τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλαγκεντά. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια.